βάζει πιο καλά. Θα είναι πιο συμπαθές. Σα θα έχουν τις αγάπης. Σα θα έχουν οι σκιές. Ένα κερί. Η κάμαρη απόψη. Να μην έχει φως πολύ. Μέσα στη ρέμβη όλος και την υποβολή. Και με το λίγο φως μέσα στη ρέμβη, έτσι θα οραματιστώ για να έρθουν τις αγάπης, για να έρθουν οι σκιές. Μήτε σε απέκτησα, μήτε θα σε αποκτήσω, ποτέ θαρώ. Μερικά λόγια, ένα πλησίασμα όπως το μπαρ προχθές και τίποτε άλλο. Είναι, δεν λέω, λύπη, αλλά εμείς της τέχνης. Κάποτε με ένταση του νου και βέβαια μόνο για λίγη ώρα. Δημιουργούμε ειδονή, η οποία σχεδόν σαν υλική φαντάζει. Έτσι στο μπαρ προχθές, βοηθώντας κιόλας πολύ ο ευσπλαχνικός αλκοολισμός, είχα μισή ώρα τέλεια ερωτική. Και το κατάλαβες, με φαίνεται, και έμεινες κάτι περισσότερο επίτηδες. Ήταν πολύ ανάγκη αυτό, γιατί με όλη τη φαντασία και με το μάγουινό πνεύμα χρειάζονταν να βλέπω και τα χείλη σου, χρειάζονταν να είναι το σώμα σου κοντά. Αχ, οι νύχτες του Γενάρη αυτούνου που κάθομαι και ξαναπλάττω με το νου εκείνες τις στιγμές και σαν τα μόνο. Κι ακούω τα λόγια μας τα τελευταία και ακούω τα πρώτα. Απελπισμένες νύχτες του Γενάρη αυτούνου, σαν φεύγει η οπτασία και μ' αφήνει μόνο. Πώς φεύγει και διαλύεται βιαστική. Πάνε τα δέντρα, πάνε οι δρόμοι, πάνε τα σπίτια, πάνε τα φώτα. Σβήνει και χάνεται η μορφή σου η ερωτική. Τρεις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, η Σαντορίνη, ο Βόλος και η Θάσο, με τη δύναμη της τέχνης, η οποία εκφράστηκε μέσα από την άψογη μουσική, τη συγκλονιστική απαγγελία και τη φιλολογική προσέγγιση της προσωπικότητας του Κωνσταντίνου Καβάφη, κατάφεραν να ολοκληρώσουν ένα δύσκολο εγχείρημα. Μια βραδιά γεμάτη μουσική με τη συμβουλή του συνθέτη Γιώργου Φουντούλη και του επιτελείου του από το Βόλο, όπου ακούστηκαν μελοποιημένα ποίηματα του Καβάφη καθώς και άλλα έργα, δημιουργώντας μια αρμονική σύζευξη μουσικής και λόγου. Όσοι βρέθηκαν εκεί είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια βαθιά καλλιτεχνική εμπειρία, η οποία ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή παρουσίαση ποίησης. Μια φιλολογική μνημόσυνη στην ποίηση του Καβάφη, γεμάτη πάθος και προσπάθεια, που απέδωσε τιμή στα κρυμμένα του έργα και έδωσε στους θεατές την ευκαιρία να αγγίξουν την εσωτερική του πάλι και τα βαθύτερα νοήματα της ποίησης του. Και όλα αυτά συνέβησαν στη Θάσο, τον πιο όμορφο μήνα του χρόνου, αφήνοντας ανεξίτηλα σημάδια στις ψυχές όλων όσων είχαν την ευκαιρία να βρεθούν εκεί, με την ποιήτρια Ανδρομάχη Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη για τη διοργάνωση του διημέρου με τίτλο «Επέστρεφε», να υποδέχεται τους προσκεκλημένους, ανάβοντας ένα κερί, κλείνοντας έτσι με τον πιο συμβολικό τρόπο. Αν ευτυχής ή δυστυχής είμαι, δεν εξετάζουν. Πλην ένα πράγμα με χαράν στο νου μου πάντα βάζω, που στην μεγάλη πρόσθεση, την πρόσθεση των που μισώ, που έχει τόσους αριθμούς, δεν είμαι εγώ εκεί από τις πολλές μονάδες μια. Με στολικό ποσό δεν αριθμήθηκα και αυτή η χαρά μ' αρκεί. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται η στιγμή που το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι. Και λέγοντάς το, πέρα πιένει στη τιμή του και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει.
Αν ρωτιούνταν πάλι, όχι θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι το σωστό εις όλη τη ζωή του. Κάπα Πικαβάθης, μια υπογραφή που έμελε να εντυπωθεί στο μυαλό και την ψυχή πλήθους ανθρώπων ανά την Ιφίλιο σε μια αέναη εναλλαγή γενεών, ηθών, εθήμων και καθοριστικών ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικών γεγονότων. Πίσω από αυτή την υπογραφή, η οποία με τη συγκεκριμένη όψη καθιερώνεται από τον ποιητή οριστικά το 1904, ένας άνθρωπος, μια μορφή που έγινε σύμβολο του ποιητικού και στοχαστικού κόσμου, όπως τα σύμβολα που ο ίδιος χρησιμοποιούσε αριστοτεχνικά στα ποίηματά του, προκαλώντας εύλογες απορίες μέχρι και ατέρμονες διενέξεις περί του τι θέλει να πει ο ποιητής. Μια χαρακτηριστική ποιητική γραφή, γεμάτη εσωτερικές ανησυχίες, συναισθηματική αναστάτωση, φόβο για το χρόνο που περνάει, έντονο διδακτισμό και λεπτή ειρωνία, που πάντα όμως δημιουργούσε ένα αισθητικό και συναισθηματικό αποτέλεσμα μοναδικής υφής και ασύγκριτης συγκίνησης. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 29 Απριλίου 1863 και άφησε την τελευταία του πνοή επίσης στις 29 Απριλίου 1933 στην ίδια πόλη, δημιουργώντας έτσι έναν τέλειο κύκλο ζωής 70 χρόνων. Ο ίδιος στο αυτοβιογραφικό του σημείωμα γράφει λακωνικά: «Είμαι Κωνσταντινοπολίτης στην καταγωγή, αλλά γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, σε ένα σπίτι της οδού Σερίφ. Μικρός πολύ έφυγα και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επισκέφθη τη χώρα αυτή μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονικό διάστημα. Διέμεινα και στη Γαλλία. Στην εφηβική μου ηλικία κατοίκησα υπέρ τα 2 έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις ένα κυβερνητικό γραφείο εξαρτώμενον από το Υπουργείο των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω αγγλικά, γαλλικά και ολίγα ιταλικά. Ήταν γόνος αστικής οικογένειας της εποχής και συγκεκριμένα το ένατο και μικρότερο παιδί του Πέτρου Ιωάννη Καβάφη, Κωνσταντινοπολίτη στην καταγωγή, και της Χαρίκλειας στο γένος Φωτιάδη, με καταγωγή επίσης από την πόλη. Ο πατέρας του ήταν μεγαλέμπορος βαβακιού, με δικά του οικοκυστήρια, γραφεία και αποθήκες. Οι επιχειρήσεις τότε απέφεραν τεράστια κέρδη και έτσι ο πατέρας Καβάφης εξασφάλιζε στην οικογένειά του μια πολυτελέστατη ζωή. Όμως, ο θάνατος τον βρήκε απρόσμενα, όταν ο Κωνσταντίνος ήταν μόλις 7 χρονών. Γεγονός που γρήγορα επέφερε τον κοινωνικό και οικονομικό ξεπεσμό της οικογενείας, η οποία μετοίκησε στην Αγγλία για 5 χρόνια. Το 1877 επέστρεψαν στην Αίγυπτο με την περιουσία τους να έχει εξανεμιστεί. Το 1882 οι ταραχές ενός εθνικιστικού κινήματος υποχρεώνουν τη Χαρίκλεια με τα 6 μικρότερα παιδιά της να φύγει στο πατρικό της στην πόλη. Ο βομβαρδισμός της Αλεξάνδρειας από τον Αγγλικό στόλο για την επιβολή της αποικιοκρατικής τάξης, η καταστροφή του σπιτιού τους, οι στερήσεις και οι ταπεινώσεις μέχρι να εισπράξουν επιτέλους μια αποζημίωση, καθυστέρησαν τον επαναπατρισμό τους 3 χρόνια. Με το φάσμα της οικονομικής ανασφάλειας σταθερά πάνω από τα κεφάλια τους, τα μεγαλύτερα αδέρφια κατάφεραν να εξασφαλίσουν κάποιες αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας σε ξένες εταιρείες, στο Δημαρχείο και στο Γενικό Συμβούλιο, χωρίς όμως να δημιουργήσουν μια σοβαρή περιουσία. Η ίδια ανασφάλεια, μαζί με ένα σύμπλεγμα για τον κοινωνικό τους μαρασμό, οθεί τον Κωνσταντίνο, παρότι είχε σημαντική και πολυπίκυλη μόρφωση και όντας ταυτόχρονα άριστος χρήστης της ελληνικής γλώσσας και μιλώντας άπτεστα την αγγλική, την γαλλική και επαρκώς την ιταλική, να αλλάξει αρκετά επαγγέλματα, έως ότου προσληφθεί ως έμιστος υπάλληλος στο γραφείο Αρδέξεως στην Αλεξάνδρεια, όπου εργάστηκε μόνιμα για 30 χρόνια, από το 1892 μέχρι το 1922, φτάνοντας στο βαθμό του υποτμηματάρχη. Αυτή όμως ήταν μια εργασία απαραίτητη για την διασφάλιση των προστοζήν. Η πραγματική και ουσιαστική του ιδιότητα ήταν αυτή του ποιητή, η οποία αναγραφόταν και στην ταυτότητά του επίσημα. Θερμοφύλες. Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάγουν θερμοπύλες.
ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Δυνατή κύσχει σε όλες των τες πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας και σπλαχνία. Γενναίοι, ο Σάκης είναι πλούσιοι, κι όταν είναι πτωχή, πάλις μικρών γενναίοι. Πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε, πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, πλην χωρίς μίσος για τους ψευδωμένους. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν και πολύ προβλέπουν πως ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος κι ήδη επιτέλους θα διαβούνε. Στην ζωή.
όσα έκαμα και από όσα είπα, να μην ζητήσουνε να βρουν ποιος ήμουν. Εμπόδιο στέκονταν και μεταμόρφωνε τις πράξεις και τον τρόπο της ζωής μου. Εμπόδιο στέκονταν και σταματούσε με πολλές φορές που πήγαινα να πω. Οι πιο απαρατήρητες μου πράξεις και τα γραψίματά μου τα πιο σκεπασμένα, από εκεί μονάχα θα με νιώσουν. Αλλά ίσως δεν αξίζει να καταβληθεί τόση φροντίς και τόσο σκόπος να με μάθουν. Κατόπιν, στην τελειωτέρα κοινωνία, κανένας άλλος καμωμένος σαν εμένα, βέβαια θα φανεί και ελεύθερα θα κάνει. Κι αν για τον έρωτα δεν μπορώ να πω, αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, για τα χείλη, για τα μάτια, όμως το πρόσωπό σου το κρατώ μέσα στην ψυχή μου, ο ήχος της φωνής σου που κρατώ μέσα στο μυαλό μου, οι μέρες του Σεπτέμβρη που ανατέλουν στα όνειρά μου, τις λέξεις και τις φράσεις μου πλάττουν και χρωματίζουν εις όποιο θέμα κι αν περνώ, όποια ιδέα κι αν λέγω. Τα χρόνια της νεότητός μου, ο ειδονικός μου βίος, πώς βλέπω τώρα καθαρά το νόημά των, τι μεταμέλειες περιπές, τι μάταιες. Αλλά δεν έβλεπα το νόημα τότε. Μέσα στον έκλειτο της νεότητός μου βίο μορφώνονταν βουλές της ποιήσεώς μου, σχεδιάζονταν της τέχνης μου την περιοχή. Γι' αυτό και οι μεταμέλειες σταθερές ποτέ δεν ήσαν. Οι αποφάσεις μου να κρατηθώ, να αλλάξω, διαρκούσαν 2 εβδομάδες το πολύ. Ομνύει κάθε τόσο να αρχίσει πιο καλή ζωή. Αλλά όταν έρθει η νύχτα με τις δικές της συμβουλές, με τους συμβιβασμούς της και με τις υποσχέσεις της, αλλά όταν έρθει η νύχτα με τη δική της δύναμη, του σώματος που θέλει και ζητεί στην ίδια μοιραία, χαρά χαμένος ξαναπιέρει. Χαρά και μύρο τη ζωή μου η μνήμη των ωρών που ήβρα και που κράτησα την ειδονή ως την ήθελα. Χαρά και μύρο τη ζωή μου εμένα που αποστράφηκα την κάθε απόλαυση ερώτων της ρουτίνας. Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν και τάκλισαν με δάκρυα σε μαυσολίου λαμπρό, με ρόδα στο κεφάλι και στα πόδια για σεμιά. Έτσι οι επιθυμίες μοιάζουν που επέρασαν. Επέρασαν χωρίς να εκπληρωθούν, χωρίς να αξιωθεί καμιά της ειδονής μια νύχτα ή ένα πρωί της φεγγερό. Σε κάμαρη άδεια και μικρή, 4 τείχοι μόνοι και σκεπασμένη μολοπράσινα πανιά και η ένας πολυέλεος, ωραίος και χορών και μες στη φλόγα του την καθεμιά πυρώνει μια λάγνη πάθησης, μια λάγνη ορμή. Μες στη μικρή την κάμαρη που λάμπει αναμένη απ' του πολυελαίου τη δυνατή φωτιά, διόλου συνηθισμένο φως δεν είναι αυτό που βγαίνει. Για άτολμα σώματα δεν είναι καμωμένη αυτή στη ζέστη σύλλον. Προσπάθησε να τα φυλάξεις, ποιητή, όσο κι αν είναι λίγα αυτά που σταματιούνται του ερωτισμού σου τα οράματα. Βάλ τα μισοκρυμμένα μες στις φράσεις σου. Προσπάθησε να τα κρατήσεις, ποιητή, όταν διεγείρονται μες στο μυαλό σου τη νύχτα ή μες στη λάμψη του μεσημεριού. Δεν ευρεσμεύτηκα. Τελείως αφέθηκα και φύγα.
στις απολαύσεις που μισό πραγματικές, μισό γυρνάμενες μες στο μυαλό μου ήσαν, επήγα μες στην φωτισμένη νύχτα. Ή πια από δυνατά κρασιά, καθώς που πίνουν οι ανδρείοι της Ιδονής. Στου δυνατού έρωτος το άκουσμα, τρέμε και συγκινήσου σαν αισθητής. Όμως ευτυχισμένος θυμίσου πόσα η φαντασία σου έπλασε. Αυτά πρώτα και έπειτα τα άλλα, πιο μικρά, που στη ζωή σου επέρασες και απόλαυσες τα αληθινότερα και απτά. Στου δυνατού έρωτος το άκουσμα, τρέμε και συγκινήσου σαν αισθητής. Όμως ευτυχισμένος, θυμίσου πόσα η φαντασία σου σε έπλασε. Αυτά πρώτα και έπειτα τα άλλα, πιο μικρά, που στη ζωή σου επέρασες και απόλαυσες τα αληθινότερα και αυτά. Από τους τέτοιους έρωτες δεν ήσουν στερημένος. Το σώμα των καβαθικών ποιημάτων περιλαμβάνει 154 ποιήματα αναγνωρισμένα, 37 αποκηρυγμένα, 75 κρυμμένα και 30 ατελή. Ο ίδιος είχε κατατάξει τα ποιήματά του σε τρεις κατηγορίες, τα ιστορικά, τα φιλοσοφικά και τα ερωτικά ή αισθησιακά. Από τα πιο σημαντικά ευρήματα στις αποσκευές του ποιητή είναι τα περί έρωτος ή ειδονής και τα περί Αφροδισίων. Τα συγκεκριμένα ποίηματα, δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα, είναι περίτεχνα ρητορικά συνθέματα αφιερωμένα στην ανάδειξη του ερωτικού λόγου, της ειδονής και του μυστικού ανώθευτου πόθου. Με μεγάλη διάβγεια, ο Καβάφης καταφέρει να μας μεταγγίσει την ποιότητα της συναισθηματικής του κατάστασης. Η έντονη επαναφορά του παρελθόντος εμφανίζεται ως απόρρια μιας υπαρξιακής ερωτικής εγκατάλειψης, που γεννά στο παρόν του ποιητή την αγωνία και την οδύνη, την οποία αισθάνεται κάθε άνθρωπος που βιώνει την απόρριψη του έρωτα ή τη στέρηση αυτού. Η αναπόλυση στο σαρκικό ερωτικό στοιχείο ανυψώνει εκ νέου την εμπειρία σε μια υψηλότερη βαθμίδα ενώσεως, όπου η ψυχή, ολοκληρωτικά προσιλωμένη στο κάλεσμα του πόθου της, κάνει την καρδιά να πάλεται ασύχαστα, με ολάκερη τη συνείδηση να κατευθύνεται, χωρίς την οθεία των επιδερμικών αισθήσεων, στο αντικείμενο της λατρείας του ποιητή, τον αγαπημένο. Με αυτόν τον τρόπο της επαναληπτικότητας ξαναβιώνει τον έρωτα, χωρίς να είναι πλέον η σάρκα το επίκεντρο που τόσο δόξασε σε μέρες αλλοτινές, αλλά γεννάται μια νέα συγκινησιακή ψυχική κατάσταση που εμπίπτει από την απουσία του έρωτα και ρίχνει τον ποιητή σε μια εκστατική μελαγχολία. Η νέα αυτή συγκινησιακή ψυχική κατάσταση επαναπροσδιορίζει τον έρωτα και τον μετουσιώνει, καταλήγοντας να τρέφει εκ νέου το σώμα μέσω της γυμνής αλήθειας και της εμπειρίας της πνευματικής οράσεως της αγάπης. Γνωρίζω κάθε κίνηση που κάνω και από τα ρούχα κάτω, γυμνά, τα αγαπημένα μέλη ξαναβλέπω. Στην ιστορία της ποίησης έχουν γραφτεί εξαίσια ερωτικά ποίηματα, ανάμεσα στα οποία είναι και ορισμένα του Καβάφη, που όμως δεν αναφέρονται σε γυναίκες, χωρίς κάτι τέτοιο να περιορίζει τη χρήση τους στους άντρες. Εκ των πραγμάτων, οι περισσότερες δημιουργίες του Καβάφη χαρακτηρίζονται ως ποίηματα ομόφυλου έρωτα. Προϋποθέτουν δηλαδή ορισμένη εμπειρία και γνώση, δίχως τις οποίες δεν μπορεί να γίνει πιστική η μετάφραση του βιώματος σε τέχνη. Βασικό τους μοτίβο είναι το είδωλο της νεότητας και η εξήμνηση της ευρωστίας του σώματος και του ωραίου σφρίγους. Η προτίμηση του Καβάφη προς το κάλος της νεότητας και την καλεσθησία φαίνεται τόσο από την επίμονη εστίασή του σε λεπτομέρειες του ανθρώπινου σώματος, όσο και από την κατάχρηση του επιθέτου ωραίος. Οι ηλικίες που επαινούνται στα ποίηματά του κυμαίνονται μεταξύ 22 και 29 χρόνων. Ιδιαίτερα τα 29 θεωρούνται ως ηλικία της πλήρους αισθησιακής απόδοσης των νέων. Έτσι, κάτω από το φως της λάμπας ή ενός κεριού, αναδύονται τα είδωλα του παρελθόντος, της αγάπης της σκιές και αισθητοποιούν τον χώρο και τον χρόνο του ποιητή. Τον 29 του χρόνου είναι η ομορφιά,
ή τόσο από την ειδονή δοκιμασμένη. Ήταν στιγμές που θύμιζε παράδοξα, έφηβο που κάπως αδέξια στην αγάπη πρώτη φορά το αγνό του σώμα παραδίδει. Η ποίηση όμως δεν έχει όρια και κυρίως η λυρική ερωτική ποίηση του Καβάφη σίγουρα δεν μπαίνει σε καλούπια. Έτσι αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η πραγμάτευση του ερωτικού από τον ποιητή. Δεν έχει σημασία αν είναι ή δεν είναι κανείς λάτρης του ίδιου φύλου, αν είναι άντρας ή γυναίκα, Έλληνας ή ξένος. Σημασία έχει να μελετήσει με ποιον τρόπο αντιμετωπίζει ο ποιητής το ερωτικό. Πώς μιλάει για τον έρωτα, την ειδονή, το σώμα, το πάθος, την απώλεια, τη μνήμη. Εν ολίγης για την τέχνη του Εράν μέσα από την τέχνη του Γράφη. Η σημασία του ερωτικού στον Καβάφη είναι ένα βαθύτατα ηθικό και αισθητικό ζήτημα, εντελώς ξένο από τη σκανδαλοθυρική περιέργεια ή την επιπόλαιη διαφήμιση. Πρόκειται για το αρχαίγωνο ζήτημα του έρωτα, που στην ποίηση και στην τέχνη γενικά αποτελεί κλασική και αναπόφευκτη θεματική. Κάθομαι και ρεμβάζω. Επιθυμίες και στήσεις εκόμισε στην τέχνη. Κάτι μισοειδωμένα πρόσωπα ή γραμμές. Ερώτων ατελών, κάτι αβέβαιες μνήμες. Ας αφαιθώ σε αυτήν. Η ποίηση δεν είναι απλή άσκηση υφολογίας, ούτε αισθητική έκφραση κενό. Πάντα υπάρχει εν αναμονή της ανάγνωσης. Επιστρέφει έτσι την ιδιωτική επένδυση στη γλώσσα της τέχνης, εκεί που ανήκει, στον κοινωνικό χώρο και στη δημόσια έκθεση. Υπ' αυτή την έννοια, επομένως, η εξεικόνιση του ερωτικού στον Καβάφη έχει την ιστορία και την κοινωνία ως υποδοχή. Μεταφέρει ένα μήνυμα που περιμένει από εμάς να το κατανοήσουμε και να το αξιολογήσουμε. Ο ποιητικός λόγος του Καβάφη δεν περιορίζει την ανάγνωση. Αντίθετα, παραδίδεται σε αυτήν, γίνεται διαθέσιμος. Τίποτα δεν μας εμποδίζει να τον οικειοποιηθούμε για τον δικό μας έρωτα, όποιος και αν είναι αυτός. Δεν υπάρχει απαγόρευση στη δημιουργική ερμηνεία, γιατί αν υπήρχε, θα κατέστρεφε το σημαντικότερο γνώρισμα της ποίησης, την πολυσημεία της. Τουλάχιστον με πλάνες ας γελιούμε τώρα. Την άδεια της ζωή μου να μην νιώθω. Και ήμουνα τόσες φορές τόσο κοντά. Και πώς παρέλυσα και πώς δηλίασα. Γιατί να μείνω με κλειστά τα χείλη και μέσα μου να κλαίει η άδεια μου ζωή και να μαυροφορούν οι επιθυμίες μου. Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι, στα μάτια και στα χείλη τα ερωτικά, στα ονειρεμένα, το αγαπημένο σώμα, τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Thank you.
θα ήθελα αυτήν τη μνήμη να την πω. Μα έτσι εσβήστε πια, σαν τίποτα δεν απομένει. Γιατί μακριά, στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια κοίτα, δέλμα σαν καμωμένο από ιασεμί. Εκείνη του Αυγούστου, Αύγουστος ήταν η βραδιά, μόλις θυμούμε πια τα μάτια, ήσαν πιθαρό μαυριά. Αχ, ναι, μαυριά. Ένα σαφύρι μαυρί. Thank you.
Έτσι πολύ ατένισα που πλήρης είναι αυτής η όρασής μου. Γραμμές του σώματος, κόκκινα χείλη, μέλι ειδονικά, μαλλιά σαν από αγάλματα ελληνικά παρμένα, πάντα έμορφα και ακτένιστα σαν είναι και πέφτουν λίγο επάνω στα άσπρα μέτωπα. Πρόσωπα της αγάπης, όπως τα ήθελεν η ποίησής μου, μες στις νύχτες της νεότητός μου, μέσα στις νύχτες μου, κρυφά, συναντημένα. Βαρέθηκα να βλέπω τη σκηνή και σήκωσα τα μάτια μου στα θεωρία και μέσα σε ένα θεωρείο για εσένα, με την παράξενη ομορφιά σου. Τα διεφθαρμένα νιάτα. Και αμέσως γύρισαν στο νου μου πίσω όσα με είπανε το απόγευμα για σένα. Και οι σκέψεις και το σώμα μου συγκινηθήκαν. Και ενώ εκείταζα γοητευμένος την κουρασμένη σου ομορφιά, τα κουρασμένα νιάτα, το ντύσιμό σου το εκλεκτικό, σε φανταζόμουν και σε εικόνιζα, καθώς με είπαν το απόγευμα για σένα. Η πόλης. Είπες, θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλης άλλη θα βρεθεί, καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή και η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες στο μαρασμό αυτό θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω. Ερείπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω εδώ, που τόσα χρόνια πέρασε και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες θα γερνάς. Και μέσα στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις, για τα αλλού μη ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες.